Λίγο μετά τις 9 το πρωί, ένας 49χρονος άντρας εισέβαλε στο υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λάρισα. Ο δράστης φώναξε ληστεία και κινήθηκε προς τον ταμείο, τον οποίο έσπρωξε και κατάφερε να αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 580 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 49χρονος δεν κρατούσε κάτι στα χέρια του. Αμέσως οι πελάτες που περίμεναν στα γκισέ της τράπεζας κινήθηκαν προς το μέρος του και τον ακινητοποίησαν. Λίγα λεπτά αργότερα, άντρες της ομάδας Δίας μπήκαν στο υποκατάστημα και συνέλαβαν τον δράστη. Το υποκατάστημα παρέμεινε κλειστό μετά τη ληστεία.